σοφούς τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλανθρώπε δόξασιν. Και το σώσον και τον λαό. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γρηγορίου. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη τη χώρα και ιεράρχοι επισκοποί ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, των κοπιόντων και ψαλόντων, της Ιεράς Κοινότητας ταύτης, υγείας και προστασίας υπέρ ημών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστέ ο Θεός ευλόγησον την πρόσινη τυπώσιν το δούλο σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αγαπητοί επισκέπτες της ενορίας μας από την Βασιλίδα των Πόλεων, μάλλον από τη Χάλκη, μας ήλθατε. Καλώς ορίσατε. Πολλοί από εσάς ίσως να αναρωτιέστε πως, βρε παιδιά, 50 χρόνια δεν είδα και ένα τόσο σπουδαίο ιουβιλαίο. Μέσα στην αέναη δίνη της ιστορίας, τα 50 χρόνια είναι σαν ένας κόκκος άμμου σε μία παραλία. Εν τούτης, η σημερινή βραδιά, ο σημερινός εορτασμός, ξεχωρίζει για ένα συγκεκριμένο γεγονός, για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αυτά τα 50 χρόνια της ενορίας μας, της κοινότητάς μας, έχουν αποτυπωθεί με τον πλέον εύγλωτο έγχρωμο σινεμασκόπ τρόπο, σε αυτό το βιβλίο το οποίο έχετε την δυνατότητα να προμηθευτείτε, να αγοράσετε και στο οποίο αποτυπώνεται όλη η πορεία που ξεκίνησε η κοινότητά μας από την εμβριακή της κατάσταση, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, μέχρι την μέση ηλικία την οποία διανύει σήμερα. Είναι μια προσπάθεια την οποία οφείλουμε στο έργο δύο ταλαντούχων ανθρώπων, του κυρίου Καβάδα και του κυρίου Κιτρομιλίδη, οι οποίοι εργάστηκαν μέσα στη σκόνη των αρχείων της κοινότητας για να συντάξουν αυτό το πράγματι μνημόνιδες έργο, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, μια παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενναίες, για να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν μετά από εμάς πώς ακριβώς στήθηκε αυτή η κοινότητα, πώς μεγάλωσε και ποιος στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ο δρόμος ο οποίος θα την οδηγήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το ότι μας τιμήσατε με την παρουσία σας και θα παρακαλούσα τώρα τον πατέρα Σάβα Βασιλιάδη να μας αναγνώσει το πατριαρχικό μήνυμα
το οποίο κοσμεί τις σελίδες του βιβλίου μας. Της ευλαβεστάτης μέλεση της Ελληνοορθοδόξου Κοινότητος, Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Χέντων Λονδίνου, τέκνης της ημών μετριότητος εν Κυρίω αγαπητής, χάριν και ειρήνην παραθεού. Συγχαίροντες με τα πάντων ημών τόσων δια την επέτειον της συμπληρώσεως ημίσεως αιώνος ζωής της ημετέρας κοινότητος, όσων και δια την επί τη ευκαιρία ταύτη έκδοσιν αναμνηστικού τόμου περί της ιστορίας αυτής, μεταφέρομεν εις ημάς δια του παρόντος χαιρετισμού των ασπασμών και την αγάπη της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Προσωπικώς μετασυγκινήσεως φέρομεν στην μνήμη ημών την 10η Νοεμβρίου 1993, οπότε η μετέρα μετριώτης είχε την χαρά να καταθέσει των θεμέλιων λίθων του πολιτιστικού κέντρου της κοινότητος ημών, ένθα πλέον δύναση να συνάρχιστε επί το αυτό για να επικοινωνήσετε και να μοιραστείτε τους προβληματισμούς και τους οραματισμούς ημών περί των κοινών, αλλά και για να εορτάσετε τας επαιτίους και λοιπάς χαρμοσύνους περιστάσεις του βίου ημών. Θα ήθελομεν δε πατρικός να υπομνήσομεν εις ημάς μίαν παραγγελίαν του Κυρίου, γνωστήν βεβαίως, αλλά θεμελιώδη δια την καλήν διεξαγωγή των κοινών υποθέσεων και την παρουσίαση μίας ορθής εικόνος της Ορθοδοξίας προς τον εκτός αυτής ευρισκόμενων κοινωνικών ημών περίγυρων. Όσε αν θέλει εν ημίν μέγας γενέσθε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως για τους αναλαμβάνοντας εκκλησιαστικήν και την οδικοινωτικήν διακονίαν. Ο υπηρετών τα κοινά είναι ο υπηρέτης όλων. Κατακλείοντες σε επευλογούμεν πατρικός την τέκδοσιν του παρόντος πονήματος και πάσας τας λοιπάς επαιτειακάς εκδηλώσεις της προσφυλούς ημών Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Χέντων, ευχόμενη πλουσίαν την καρποφορίαν των και δεόμενη του Κυρίου Παντοκράτορος, όπως ενισχύει πάντα τα μέλη αυτής εις τον αγώναν των, ώστε σκεπτόμενη τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και την προστασία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως λίχνη φαϊνή επί την λιχνίαν τεθειμένη, να λάμπητε πάς της εν τη χώρα, της διαμονής ημών, δίδοντες την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και γινόμενη αφορμή να δοξάζεται το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομα του εν Τριάδη Θεού. Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Κιτρομιλίδη, έναν εκ των συγγραφέων του βιβλίου, να προσέλθει. Αγαπητοί μου, είμαι απόψε ιδιαίτερα συγκινημένος που παρευρίσκομαι μεταξύ σας στην παρουσίαση του βιβλίου. Τα χρόνια μας πεντηκονταετίες της κοινότητός μας. Η συνεργασία με τον αγαπητό Κώσταν Καβάδα για τη συγγραφή του βιβλίου έδωσε πολύ κουράγιο στα πνευματικά μου ενδιαφέροντα και η δημοσίευσή του με γέμισε χαρά, γιατί επιτέλους αποκτά η κοινότητα ένα γραπτό μνημείο της μακράς ιστορίας της. Εύχομαι σε όλους σας καλή ανάγνωση και ιδιαίτερα στους νεότερους ενωρίτες μας να αξιωθούν να καταγράψουν όταν έρθει η ώρα τα πεπραγμένα και όλων 50 χρόνων ζωής και δράσης της ιστορικής κοινότητάς μας. Ευχαριστώ. Βεβαίως, μην πει κανείς τον κύριο Κιτρομιλίδη να τα εκατοστήσει, διότι τα έχει ήδη εκατοστήσει. Τώρα κάνω τον κύριο Καβάδα, Κωνσταντίνο Καβάδα, να μας κάνει μία παρουσίαση του βιβλίου. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μέλη και φίλοι της κοινότητος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας στη συνεδρίασή του
της 12ης Νοεμβρίου 2012 εδέχθηκε την πρότασή μου να εκδοθεί η ιστορία της κοινότητάς μας προσβλέποντας στο χρονικό ορίζοντα της 15ης Ιουνίου 2015 τότε που συμπληρωνόταν 50 χρόνια ζωής και δράσης της κοινότητάς μας. Εκφράζομαι ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου που μας εμπιστεύθηκαν και μας ανέθεσαν αυτή την αξιομνημόνευτη αποστολή. Και από τότε, 12/11/12, μέχρι τον Ιούνιο του 2015, πραγματοποιήσαμε με τη βοήθεια του Θεού την συλλογή εγγράφων, στοιχείων προσωπικών, μαρτυριών, φωτογραφιών και έγινε η επεξεργασία τους, ακολούθησε και καταγραφή τους με ένα διηγηματικό ύφος που αναπαριστά τα πεπραγμένα κάθε μιας περίοδου χωριστά. Την ψηφιακή μορφή των χειρογράφων οφείλουμε στην γενναιόδορη προσφερά του κυρίου Σπύρου Πολέμη και της γραμματείας του γραφείου του. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια παρήλασαν μπροστά μας πολλά γεγονότα, πολλά πρόσωπα, πολλές ευχάριστες στιγμές και ευτυχώς και λίγες δυσάρεστες. Καταγράψαμε όμως τα σπουδαιότερα με ευσυνείδητη επιμέλεια και συγγραφική συνέπεια. Στην έρευνά μας εβοήθησαν αρκετά παλαιά και νέα μέλη και φίλοι, τα ονόματα των οποίων έχουμε ήδη αναφέρει στη εισαγωγή του βιβλίου. Ο χρόνος σήμερα δεν μας αφήνει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό απευθύνομαι και δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που ποικιλοτρόπως συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας. Δεν είναι όμως το περιεχόμενο του βιβλίου μόνο. Είναι και η εμφάνισή του και εντυπωσιάζει τον αναγνώστη μερικές φορές. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω αυτή τη στιγμή την σύμπραξη του κυρίου Μιχάλη Νικολαίδη, του καλλιτεχνικού σχεδιαστή του βιβλίου, από την επαγγελματική εμπειρία του οποίου ευγήκε ο πολυτελής τόμος αυτός που βλέπετε. Η κατάταξη της ύλης του βιβλίου έγινε με βάση δεκαετίες, εκτός από την πρώτη περίοδο που είναι 3 χρόνια και την τελευταία περίοδο που είναι 7. Σε αυτές τις δεκαετίες εξιστορούνται τα πεπραγμένα με χρονολογική σειρά και επισημαίνονται οι πιο σπουδαίες κοινοτικές εκδηλώσεις και γεγονότα που ξεχωρίζουν από το σύνολο. Όπως για παράδειγμα, ο αρχικός επίμονος αγώνας για ανέβρεση ναού και μεταγενέστερα η αγορά του ναού και του χώρου. Η εξόφληση της κοινοτικής περιουσίας και εξασφάλισης με την ίδρυση μη κερδοσκοπικού τραστ. Η πυρκαγιά του παλιού χώρου σε αυτόν εδώ το χώρο και η σταυροφορία για την ανέγερση τούτου εδώ του κτηρίου, το θεμέλιο λίθο του οποίου ετοποθέτησε και ευλόγησε η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης ο Πατριάρχης μας. Επίσης, τα εγγένεια του Ιερού Ναού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, ως και ο μεγάλος αριθμός ιεροπραξιών και εορταστικών συναθρήσεων, θρησκευτικών και εθνικών επετείων. Αφιερώσαμε ξεχωριστά κεφάλαια για το ελληνικό μας σχολείο, τη φιλανθρωπική αδελφότητα κυριών και δεσποινίδων και για την νεολαία γνωστή ως Γκόγια, Greek Orthodox Youth Association. Στις τελευταίες 33 σελίδες παραθέτουμε φωτογραφίες παλαιές και νέες από τις εκδηλώσεις όλων των κοινοτικών οργανισμών μέσα και έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Ιδιαίτερο κεφάλαιο εγγράψαμε
για το ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ και Τιμίου Σταυρού, με βάση την προϊστορία του ως αγγλικανικού και τη μεταφορά του στην Ορθόδοξη Φροντίδα. Εκεί θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για διάφορα στοιχεία που εκκληρονομήσαμε από τους Εγγλέζους και τα οποία ακόμη εκρατήσαμε και κρατούμε σεβόμενοι την αγγλικανική εκκλησιαστική παράδοση. Των δικών μας τοιχογραφιών του Ιερού Τέμπλου και του εκκλησιαστικού εξοπλισμού τα ξέρετε. Απλώς τα αποτυπώσαμε με τρόπο ιστορικό. Συμπλήρωση της κοινοτικής μας ιστορίας αποτελούν και οι αναφορές στα έντυπα, περιοδικά, φυλάδια, προγράμματα εγκυκλίους που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν και χάρη σε αυτά έχουμε σήμερα πολλές πληροφορίες από τα συμβέντα των ημερών εκείνων. Βέβαια όλα αυτά και άλλα πολλά έγιναν με την αδιάκοπη προσφορά ηθική και υλική όλων εκείνων που εξεκίνησαν την κοινότητα και από μωρό το 1965 την είδαν να μεγαλώνει νεαρή και προοδευτική για πολλά χρόνια και να παραδίδεται στους μεταγενέστερους όριμη και δραστήρια. Σ' ολόκληρο το βιβλίο συχνά γίνεται μνήμα στους ιδρυτές, στα πρώτα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια στους μετέπειτα συμβούλους όλων των κοινοτικών οργανώσεων. Επίμονη αναφορά καλύπτει την πολύτιμη συμβολή των ιερατικώς προϊσταμένων από τον αλυσμόνητο επίσκοπο Αρίσταρχο μέχρι το σημερινό ιερέα μας πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο. Και βέβαια από φέτος για τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι κοντά μας και ο πατήρ Σάββας. Έχουμε καταγράψει όσα ονόματα κοινοτικών παραγόντων ευρήκαμε στην έρευνά μας και αισθανθήκαμε με συναισθήματα ευγνωμοσύνης μπροστά σε εκείνους τους ευεργέτες και δωρητές, μικρούς και μεγάλους, που με χρηματικές προσφορές, με δωρεές εικόνων, ιερών σκευών κλπ. Εκάλυψαν τις ανάγκες του Ιερού Ναού και στήριξαν την κοινότητα Ποικιλοτρόπος για να προχωρήσει στο έργο της. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου αυτές, θα ήθελα να σας διαβάσω τον επίλογο του βιβλίου. Ακούστε τον και να θυμόσαστε ότι στα λόγια του περικλείονται οι εθνικοθρησκευτικές αξίες μας. Αγαπητέ αναγνώστη, φθάνοντας στο τέλος της παρουσίασης της ιστορίας κοινότητας σχέντων και περιχώρων και αφού ευχαριστήσουμε και πάλι όσους μας σε βοήθησαν, θα φέρουμε εις πέρα στο έργο μας σαν επιμελητές και συντάκτες των πεπραγμένων της πεντηκονταετίας. Και νιώθουμε ικανοποιημένοι ότι η αναχείρας καταγραφή των γεγονότων αποτυπώνει την εικόνα της περασμένης κοινοτικής ζωής και δράσης σε απλοποιημένη αφήγηση. Ας παραμείνει μια χρήσιμη ιστορική αναφορά σε καταστάσεις και πρόσωπα που ξεδίπλωσαν αξίες και ξεπλήρωσαν επάξια την αποστολή τους μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Συγχρόνως η εργασία μας αποτύπωσε με το δικό της τρόπο έκφρασης και κριτικής διάθεσης όπου χρειαζότανε ένα κύριο νόημα. Η ελληνική φυλή έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον όπου και αν βρεθεί. Αρκεί όμως κάθε γενιά να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της όπως τα παρέλαβε από την προηγούμενη, γιατί διαφορετικά ο λαός εκείνος που δεν συντηρεί τη θρησκεία, τη γνώσα, την ιστορία και τις παραδόσεις του, αν δεν είναι ήδη νεκρός, είναι ετοιμοθάνατος. Όμως σε αυτό το τελευταίο
έχομαι το θάρρος να αντιπροτείνομαι με βαθιά πεποίθηση ότι τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, ουδέποτε θα σβήσει. Με αυτή τη σκέψη γυρνάμε σελίδα και κλείνουμε το εξώφυλλο του βιβλίου, διατηρώντας ευχάριστα την αίσθηση της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, ελπίζοντας ότι και οι ερχόμενοι μετά από εμάς θα έχουν συνεχίσει με υψηλό εθνικοθρησκευτικό φρόνημα παρόμοιες ή και καλύτερες δραστηριότητες της κοινότητάς μας και θα εορτάσουν και το Diamond Jubilee τα 60 χρόνια ενθουσιώδης και ευχαριστημένοι για το νέο ραντεβού τους με την ιστορία. Αγαπητοί μου, ήμουν βιαστικός πολύ στην περιληπτική αναφορά μου για την παρουσίαση του βιβλίου, διότι εκτός του ότι ο κύριος Πρόεδρος με έχει πιέσει να μην μακρηγορήσω, σκέπτομαι και το σεβασμιότατό μας που δεν βλέπει την ώρα να μας κρίνει και να ευλογήσει το έργο μας. Αργότερα θα δείτε στην οθόνη ένα μικρό δείγμα των περιεχομένων του βιβλίου σε slides που έφτιαξε ο κύριος Μιχάλης Νικολαίδης και εφρόντισε να προβληθούν και θα προβληθούν ο κύριος Στέφανος Καβάδας. Τους ευχαριστώ θερμά, αλλά ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε. Είναι μεγάλη τιμή για μας να έχουμε σήμερα κοντά μας τους εκπροσώπους της ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας. Σας αναφέρω με αλφαβητική σειρά, ελληνική και κυπριακή δημοκρατία. Αλλά θα δώσω πρώτο τον λόγο στον αγαπητό φίλο και ομοειδεάτη σε ό,τι αφορά στα πολιτιστικά, Αχιλλέα Χατζηκυριάκου, εκπρόσωπο του ΥΠΑ του Αρμοστού της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Παρακαλώ, Αχιλλέα. Σεβασμιότατε, έντιμε φίλε Γενική Πρόξενης Ελλάδος Σωτήρη Δεμέστιχα, έντιμε πρόεδρε της κοινότητας κύριε Ξενοφών, εκλεκτή προσκεκλημένη. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τις θερμές ευχές του ΥΠΑ του Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον νομό Βασίλειο Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίος πολύ θα ήθελε να είναι μαζί σας απόψε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί, δεν βρίσκεται στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Σας μεταφέρω όμως τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του για αυτήν την πραγματικά εξαιρετική έκδοση που έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε απόψε. Δεν ακούμε καλά? Πιο κοντά. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η ιστορική λύθη είναι πραγματικά από τις πιο μεγάλες απειλές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Ένα έθνος που δεν θυμάται την ιστορία του, δεν μπορεί να έχει μέλλον, ούτε να παραδειγματιστεί για να προχωρήσει μπροστά. Και δημοσιεύσεις σαν την παρούσα είναι αυτές που πραγματικά γίνονται σημείο αναφοράς και για τις μελλοντικές γενιές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό των έργων των συγγραφέων. Κύριε Καβάδα, κύριε Κιτρομιλίδη, πραγματικά είναι απίστευτο το έργο που έχετε παράξει. Σας ευχαριστούμε. Αποτελεί παρακαταθήκη για τον λαό μας, σημαντική. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μέσα από αυτές τις δεκαετίες βλέπουμε την εξέλιξη και πώς ορίμασε η κοινότητα από ένα εμβριακό στάδιο, όπως είπε ο πατήρ Βασίλειος, σε ένα πολύ πιο όριμο και παραγωγικό, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον. Συνεπώς, ένας μελλοντικός τόμος για τις επόμενες δεκαετίες, φαντάζομαι, θα είναι ερευνητικά ακόμα πιο πλούσιος, με πάρα πολλά στοιχεία να προσφέρει και να συγκροτήσει την εικόνα της προσφοράς του ελληνισμού της κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι σημαντικό τόσο σε τοπικό επίπεδο για την κοινότητα εδώ, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι είναι μια ψηφίδα ενός ευρύτερου συνόλου παρουσίας του ελληνισμού και του κυπριακού λαού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος και πολιτιστικά και κοινωνικά και επιστημονικά.
Συνεπώς, δεν θέλω να μακρηγορήσω και θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες, τα συγχαρητήρια τόσο στους συγγραφείς όσο και στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον και ερευνητικά να μας προσφέρετε ακόμη περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα προκαλώ τον κύριο Σωτήριο Δεμέστιχα να μας απευθύνει τον χαιρετισμό. Είναι ο Διευθυντής του Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Αν το είπα σωστά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συμβασμιότατε, φίλε Αχιλέα. Συγχαίρω και εγώ από πλευρά μου τους επικεφαλείς αυτής της κοινότητας, οι οποίοι έχουν καταφέρει τόσα χρόνια να κρατήσουν τον παλμό και τον δυναμισμό. Η κοινότητα αυτή, όπως βλέπουμε σήμερα, αλλά και οι υπόλοιπες κοινότητες του ελληνισμού σε αυτή τη χώρα, δείχνουν ότι εκτός των συνόρων της Ελλάδος και της Κύπρου ζει άλλος ένας ελληνισμός ακμαίος και ζωντανός. Και είναι χρέος μας να το κρατήσουμε αυτό, να το θυμόμαστε και να το πάμε πιο πέρα. Και αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η έκδοση βοηθάει και μας υποδεικνύει το χρέος μας να προαγάγουμε όλα αυτά που δημιούργησαν οι προκατοχοί μας. Και επειδή το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε λαό και σε κάθε έθνος είναι η γλώσσα του, θέλω να τονίσω από σήμερα και από αυτή τη θέση την σημασία να την κρατήσουμε. Γιατί βλέπω καμιά φορά, βλέπω συχνά παιδιά από Έλληνες γονείς να μιλάνε αγγλικά στα παιδιά τους και καταλαβαίνουμε μένω ότι ο καθένας πρέπει να επιβιώσει σε αυτό το κράτος, αλλά αν χάσουμε τη γλώσσα μας δεν ξέρουμε ποια θα είναι η φυσιογνωμία μας μετά από 50-100 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και να κρατήσουμε τις μνήμες ώστε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε και να δούμε και πάλι την πατρίδα μας ακμαία και δυνατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα καλό να πάρει τον λόγο ο κύριος Σπύρδων Πολέμης, ο οποίος θα αναφερθεί στην σπουδαιότητα του βιβλίου αυτού για τις επόμενες γενναίες. Είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου των Κηδεμόνων της κοινότητάς μας. Κηδεμόνες, δεν είσαστε. Σεβασμιότατε, Πάτερ Βασίλειε, Πάτερ Σπυρίδων, Πάτερ Σάβα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω δύο λόγια για την σημασία του βιβλίου στην εξέλιξη της κοινότητάς μας, ενός βιβλίου ιστορίας 50 ετών, μιας ιστορίας που άρχισε με όνειρα δημιουργίας, με όρεξη και αισιοδοξία. Η προσπάθεια επέτυχε και εμεγαλούργησε. Μια νέα κοινότης ελληνοορθοδόξων χριστιανών πήρε σάρκα και οστά και όλοι όσοι ακολούθησαν εποφελήθησαν εν πολλής, όχι μόνο γιατί μας εδόθη η ευκαιρία να έχουμε την δική μας εκκλησία που παρακολουθούσαμε τη θρησκεία μας, αλλά και εξίσου σπουδαίο το ότι συγκεντρωνόμαστε συχνά, δημιουργούσαμε στενότερες σχέσεις, αναπτύσσαμε μία οικογενειακή θαλπορή και ένα συνέστημα αδελφοσύνης. Τα παιδιά του καθενός ήταν παιδιά δικά μας, παιδιά όλων. Αυτά προσφέρει μία ελληνοορθόδοξη κοινότης σαν τη δική μας, μία πράγματι αξιοθαύμαστη προσφορά σε μας και τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν και το βιβλίο του οποίου την παρουσίαση γιορτάζουμε σήμερα, ένα εγχειρίδιο προσεκτικά γραμμένο, βιβλίο ιστορικό, το οποίο καταγράφει γεγονότα 50 ετών με πολλές και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και μας δείχνει ποια είναι η σημασία του στην εξέλιξη της κοινότητός μας. Η σπουδή του μας διδάσκει πολλά. Μας υπενθυμίζει τι περάσαμε, τις δυσκολίες που υπερνικήσαμε με πενιχρά μέσα, τον χαρακτήρα της κοινότητός μας,
τον ρόλο που έπαιξαν μικροί και μεγάλοι, παλαιοί και νεότεροι, και βεβαίως οι κληρικοί με επικεφαλή τον Αρχιεπίσκοπό μας και την στενή συνεργασία που είχαμε πάντοτε μαζί του. Τα μαθήματα της ιστορίας μας μας βοηθούν να κατανοήσουμε την σημασία μιας κοινότητος σαν τη δική μας, τον ρόλο που παίζει στη ζωή μας και στις σχέσεις μεταξύ μας, την θρησκεία μας, στην πίστη μας, και επίσης να αναλογιστούμε πώς θα ήμασταν χωρίς αυτήν. Όπως λένε, δεν ξέρεις τι έχεις μέχρι να το χάσεις. Η σπουδαιότητα του ρόλου αυτού είναι μεγάλη και μόνον η σκέψη αυτή δυναμώνει την επιθυμία μας να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε στο ιερό αυτό έργο μας και τα επόμενα 50 χρόνια. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο, η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ υπήρξε στυλοβάτης των οικογένειών μας, σχολείο για μας και τα παιδιά μας και δύναμης συσφίξεως και αρμονίας στις σχέσεις μεταξύ μας. Σας συστήνω να το πάρετε, να το διαβάσετε προσεκτικά και να δείτε με τι πίστη, θυσίες και προσπάθειες προχωρήσαμε τις τελευταίες 5 δεκαετίες για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε δική μας εκκλησία, δικό μας κοινοτικό κέντρο και μία αξιοζήλευτη δική μας οικογενειακή παροικία. Είμαι ένας από τους παλαιότερους, καθώς έρχομαι σε αυτή την εκκλησία από το 1970, επί 46 χρόνια, δηλαδή σχεδόν από την αρχή της ιδρύσεως αυτής της κοινότητας. Και μπορώ να πω ότι ασφαλώς υπήρξαν και δύσκολες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό που μένει μέσα μου είναι πόσο μεγάλη υπήρξε η προσφορά αυτής της κοινότητας στην κοινωνία μας. Υπήρξαν μηχανογραφίες, εμπρισμός, προκαταλήψεις, διαμαρτυρίες και σοβαρές διαφωνίες. Αλλά ήταν περαστικά, ήταν εφήμερα, δεν μας εκλώνησαν, δεν επτοήθημεν, δεν το βάλαμε κάτω, τα ξεπεράσαμε έντεχνα με πίστη στο δίκαιο και για το καλό της κοινότητάς μας. Οι ωραίες στιγμές ήταν πολύ περισσότερες και μας κράτησαν δεμένους. Υπήρξε εποχή που μαγειρεύαμε στα σπίτια μας κάθε φορά που είχαμε συμβούλιο και έτσι γλυκαίναμε την σοβαρότητα των διαβουλεύσεων. Περνούσαμε καλά, ενώ ταυτοχρόνως κάναμε πολύ σοβαρό έργο και την ίδια ώρα γινόμαστε φίλοι για πάντα. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα βρείτε στο βιβλίο. Εύχομαι το μέλλον της κοινότητάς μας να είναι λαμπερό και να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα και να μείνουμε ενωμένοι ως παροικία και ως ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί. Σας ευχαριστώ. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εργάστηκαν και υποστήριξαν αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερες τυπανακρουσίες το έργο της κοινότητάς μας και βοήθησαν συνανθρώπους μας όταν υπήρξε ανάγκη. Ένας από αυτούς τους νυκτερινούς συμβούλους και βοηθούς της κοινότητάς μας είναι και η Λίζα Ράτερ, η νομική σύμβουλος, είναι η θυγατέρα του πατρός Σπυρίδωνος, η οποία έχει κληρονομήσει από τον πατέρα της το χριστιανικό πνεύμα με το οποίο και συνεργάζεται με την κοινότητά μας. Την παρακαλώ να λάβει το λόγο. I'm Councillor Lisa Rutter, Δημοτικός Σύμβουλος της Ενορίας του Barnetts in Brunswick Park Ward. And it's an honour, absolutely, to be a councillor since 2006. I've seen so many people. I've been the former mayor of the borough in 2011-12, and to see so many people in so many parts of the borough, it's absolutely amazing. And to see the sterling work
that so many organizations do. They want to get noticed, they want to raise money, they want their businesses to go well, and it's been a great honor for me to see all these organizations and to help them. But we mustn't forget why we're here this evening, and I'm delighted and honored to be invited here to be celebrating with you all the 50 years of the church. And I think it's absolutely wonderful, and I want to congratulate Father Vasilios, Your Eminence. It's wonderful to see you here this evening, ministers, other priests, and everyone else that is here this evening to be celebrating. I think history is a wonderful thing. I've already had a preview of the book, and I've seen some of the marvelous things that have happened over 50 years. And to note this in a book, I think it's very important for our next generations so that they know what we do. And I just want to, with the bottom of my heart, to wish the church another wonderful 50 years. Some of us may still be alive, and you never know. But all the best, and thank you very much for inviting me here this evening. Αγαπητή Λίζα, γνωρίζεις καλά ότι είναι για μας πάντα, αποτελεί για μας μια ιδιαίτερη τιμή να είσαι ανάμεσά μας και η παρουσία σου πάντα μας γεμίζει χαρά και ευχόμαστε σε σένα και στην οικογένειά σου υγεία και επιτυχίες στον πολιτικό σου βίο. Όπως ξέρετε, οι κεφαλές της κοινότητας είναι δύο. Ο ιερατικός προϊστάμενος, ο προϊστάμενος της κοινότητας, αλλά και η πολιτική αρχή, την οποία εκπροσωπεί ο πρόεδρός μας, ο νυν πρόεδρος Ξενοφών Πρωτοπαπάς, ο οποίος πολλές φορές αστειεύεται και μου λέει «Εγώ είμαι πρώτος παπάς». Εσύ είσαι απλά, λέει, πρεσβύτερος. Είσαι απλά, λέει, παπάς, εγώ είμαι πρώτο παπάς. Εκφράζει στο πρόσωπό του, ο ίδιος εκφράζει τη συνέχεια όλων εκείνων των ανθρώπων, λαϊκών, οι οποίοι εργάστηκαν, όχι για δικό του όφελος, διότι ουδής έχει κάποιο προσωπικό όφελος από την εργασία στην κοινότητα, αλλά εργάστηκε ακριβώς με πνεύμα κοινοτικό για να μπορέσει αυτή η κοινότητα να ορθοποδήσει και να συνεχίσει την ιστορική της πορεία. Τον καλό να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Προς αξιότιμον κύριο Δημήτρη Λορέντζο, πρόεδρο της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητας Χέντων και Περιχώρων, 18 Ιουνίου 1965. Αγαπητέ, δια της παρούσης επιθυμώ να εκφράσω προς εμάς και τα περί εμάς συμβούλιων θερμάς ευχαριστίας για την επιτυχία της συσκέψεως εν τη οικία του κυρίου και της κυρίας Παπαδοπούλου την 7η του τρέχοντος μηνός. Η συνεδρία αυτή απεδείχθη ιστορική, διότι είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση της νέας κοινότητος ημών, η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί και να διαδραματίσει ρόλων σπουδαίων εν την πορεία της προόδου της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας εν Αγγλία. Συμφώνως προς το καταστατικό το οποίο έδωκα προς εμάς, θα προχωρήσετε ελεύθεροι δια πάσας δραστηριότητας, αποβλέποντας εις την πρόοδο της κοινότητος. Ως όνομα του Αγίου υποδεικνύω η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, ο Τίμιος Σταυρός, Άγιος Παντελεήμων, τα εσόδια της Θεοτόκου, η κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Γεράσιμος. Εν σχέση προς το θέμα της εξευρέσεως ναού, αναμένω την απόφαση της κοινότητος όπως την ονομασία ή να κατόπιν ζητήσω από την Αγγλικανική Εκκλησία να μας επιτρέψει να λειτουργούμε εις το Christ Church. Ταύτα προς εμάς, αναγκοινόμενος και συγχαίρον από καρδίας διατελώ με τευχών, θερμών και αγάπης ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος. Έτσι άρχισε η κοινότητα. Your Eminence, Reverend Fathers, Mr. Domestica
Councillor Lisa Rutter, Dr. Achilleas Hadjigiriagou, the Cyprus Cultural Attaché, Mr. Agis Ioannidis, Vice Chairman of the Association of the Greek Orthodox Communities of Great Britain, ladies and gentlemen, I should like to thank you and extend a very warm welcome to all of you at this auspicious and important day in the history of the Greek Orthodox community of Barnet, popularly known as the Hendon community, for it was founded in Hendon in 1965, and indeed it first shared the Anglican Church of Christ Church of Brent Street in Hendon. We owe a debt of gratitude to all those good people who lay and clergy, far too many to mention, who were inspired to establish this community and work extremely hard to lay strong foundations so that we can be here today. Over the 50 years, 12 priests and 6 chairmen served our community. Most notable was the late Bishop Dr. Aristarchos Mavragis, who was here for 25 years. During his time, the community flourished, and 14 years after his death, the congregation still referred to him with reverence and admiration. As a mark of respect, the Community Council has resolved to dedicate our annual concert to the ceremony of the bishop. This year, we hold the 4th concert, which will be on the 10th of November 2016, with music by the composer Dasoula Christou, who I'm pleased to say she's here with us tonight. This would also the world acclaimed soprano Katerina Mina will also take part. On behalf of the Trust, the Community Council, the Ladies Committee of St. Helens, and the Greek School, indeed the whole community, I wish to express our thanks and gratitude to all those few persons who have contributed and worked extremely hard over the past 3 years in order to accomplish the publication of this book, 50 Years History of Our Community. In particular, Mr. Gavadas, who worked tirelessly in meetings, researching, reading thousands and thousands of documents, and interviewing many members of the community, including those who have since moved abroad. I accept that there are bound to be omissions, but going through 50 years of history, it's a really mammoth job for anyone. On the whole, this is an excellent chronicle upon which future generations can build. Writing this in this week's edition of Eleftheria newspaper, Mr. Harris Metis, who is not known for his lenient critique, marked the book 10 out of 10, both for content and presentation. Mr. Konstantinos Kavadas has served for many years on the Community Council and is a current trustee. He has undertaken this huge task at his own initiative with huge appetite, almost on a full-time basis, dedicating some 3 full years of his life. He was greatly assisted by the very wise counsel and guidance of Mr. Harileos Kidromilidis, a veteran teacher and scholar, who wrote many pages, but read and approved all of the book. For the avoidance of doubt, I should mention that all persons from the community involved in the preparation of the book offered their services free of charge, sometimes at their own financial detriment. Spiros Polemis arranged through his office to transcribe all the text from handwritten and sometimes not so legible scripts into Word documents, and personally reading all type versions for accuracy. He's now in the process of personally translating the book into English, and we expect to go to print possibly in the new year. Stasia Polemis researched the history of the church building and the stained glass windows. Mr. Michael Nicolaidis of Michelangelo Design, he's a publishing professional. He has provided an excellent service in designing the book and arranging printing and placing it with the libraries around the UK. But most of all, we thank Mr. Mihailidis for his extreme patience and understanding.
working over 3 years, nearly 3 years, to put the book together. I have mentioned that Mr. Harileos Kitroumilidis, a lifelong member and supporter of our community, has provided very, very wise counsel and guidance. For at the age of 100, he has naturally accumulated a wealth of experience, which he has used to the community's benefit. Yes, ladies and gentlemen, Mr. Kitroumilidis reached the age of 100 on the 27th of August 2016, and he's still working and still talking, walking. We wish him many more healthy and happy years. You know, he actually told me many times that his secret is that he walks 1 hour a day, which is brilliant. Perhaps we should take his advice. Yeah. Nitsa, please present a bouquet of flowers to Mr. Kitroumilidis. Where are you? Go and take it there. Nitsa Garous is the chair of the Ladies' Committee. Thank you, Nitsa. I should also like to thank Father Spiridonas, who has served our church for 27 years, making him the longest serving priest at the age of 88. Well, he's not too far from 100. At the age of 88, he's still continuing to serve the church. Father Vasilios and Father Savas, who have recently embarked on a regeneration program, particularly with a view to attracting more youth to the church, a massive problem that faces all of our communities. All the members of the trust, I should like to thank all the members of the Trust, the Community Council, and members of the In-Church Committee for the success of this evening. A very special thanks go to the Ladies Chair, Nitsa Garous, and her committee for organizing Christ's hospitality. I should also like to say a big thank you on behalf of all of us to Mr. and Mrs. Zinon Muska for sponsoring all of the costs of this evening's event. Thank you, Zinon and Helen. We have commissioned a medal to mark the 50th anniversary. A long list of persons who have been closely involved with the community and served with the community through the years will be receiving medals, but not tonight. For the avoidance of doubt, for the avoidance of misunderstanding, this evening only a few medals will be presented just to mark today's event. I would at this point invite His Eminence to present the medals, and I would ask the following persons to join me here. Those I think it is only right that I should present the first medal to the Archbishop himself. Father Spiridonas, Father Councillor Rutter, Dr. Achilleas Hatzigiriagou, Mr. Demitsas, Mr. Kostas Kavadas, Mr. Harileos Kitroumilidis, Mr. Spiros Polemis, Stasia Polemi, Mr. Michalakis Christodoulidis, Mr. Agis Ioannidis, and Mr. Michael Nikolaidis. Σωτήριο. Ναι, έλα.
Όχι, είναι αρκετά, λέω, για όλους εκεί. Φτάνει, είμαι και περισσότερο. Εντάξει, 3 μήνες. 4 μήνες. Περισσεύω. Α, το αρχικοσκόπο. Εδώ εκεί. Α, εκεί το αρχικοσκόπο. Ναι. Thank you, ladies and gentlemen, and now I hand you over to His Eminence. Ήρθαμε απόψε εδώ και με πολύ χαρά διαπιστώσαμε όλα αυτά τα οποία είπατε χάρη στην ετοιμασία αυτού του βιβλίου. Ένα βιβλίο το οποίο είναι μια εικόνα, μια εικόνα. Τι σημαίνει η κοινότητα Ελληνοορθόδοξη σε αυτήν τη χώρα και σε μάλιστα σε αυτήν τη μεγαλούπολη του Λονδίνου και μάλιστα σε αυτήν τη γωνιά, την οποία ξέρετε είναι μια από τις πιο σπουδαίες αλλά και τις πιο δύσκολες και τις πιο ιδιόρυθμες, αν θέλετε από άλλους, για να... όχι για την κοινότητα μας, το κλίμα το περιφερειακό. Γι' αυτό, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα μόνο να αναφέρω εκείνους που δούλεψε, που δεν είναι εδώ, τους πεθαμένους. Από τον προκάτοχό μου, τον Αθηναγόρακο Κινάκη, μέχρι και τους άλλους, τους λαϊκούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι αποχώρησαν, μετακινήθηκαν από τον κόσμο αυτόν εις τον άλλο. Και εμείς εδώ αποτελούμε συνέχεια αυτής της πορείας. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όταν έγινε η συνεδρία στο σπίτι του Παναγιώτη του Παπαδόπουλου, το γράμμα που διάβασε ο πρόεδρος γραμμένων από τον προκάτοχό μου Αθηναγόρα Κοκκινάκη, η Μαρία, η γυναίκα του Παναγιώτη, ήρθε στην εκκλησία που ήμουν παπάς, στο Αγίους Πάντες, και μου λέει να μου κάνεις έναν κατάλογο, γιατί θα λειτουργήσουμε την εκκλησία, λέει, και πρέπει να έχουμε τα ιερά σκεύη για να λειτουργήσουμε. Εγώ έκατσα και έκανα έναν κατάλογο, τη τον έδωσα και έφυγα. Και από εκεί αρχίζει συνέχεια η ζωντανή, η έμπρακτη παρουσία της κοινότητας, πρώτα περιφερωμένη εδώ και κήθεν, μέχρι όταν εγκαταστάθη σε αυτόν τον ναό και έμεινε. Παρόλο που υπήρχαν ερωτήματα και ανησυχίες από πολλούς ότι ποτέ δεν θα την πάρουμε την εκκλησία αυτή, ποτέ δεν θα είναι δική μας. Τελικά όμως, για να είμαστε δίκαιοι, οι Αγγλικανοί μας έδωκαν τον ναό και μάλιστα την ιδιοκτησία την ολόκληρη, οπότε το Freehold, πράγμα το οποίο αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία στη ζωή της κοινότητας. Διότι εκεί, για να υπάρχει κοινότητα, αδερφοί και αδερφές εν κυρίω, πρέπει να, είναι, να έχει ναό δικό του, να έχει αίθουσα, να έχει σχολείο, να λειτουργεί καθημερινά, να είναι ανοιχτή, να λειτουργεί, να μεταφέρει και να δίνει το μήνυμα και να προσεύχεται. Έλεγα στον Παύλο απόψε που μας οδήγησε, ο πατέρα Παύλο, και στον νεοφερμένο διάκονο Ελευθέριον, ο οποίος ήρθε για να εκπροσωπήσει τον Μητροπολίτη Ελπιδοφόρων, ηγούμενων της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος της Χάλκης. Αύριο θα γίνει χειροτονία του Αναστασίου Τσαραμανίδη. Θα πάμε στο Κέμπριτζ να το χειροτονήσουμε σε διάκονο. Έλεγα ότι μετά που επιστρέψαμε στο σπίτι και από την εκκλησία, διάβαζα την εφημερίδα την Αγγλική και από τα πολλά που είδα, είδα μια φωτογραφία. Τους ανθρώπους να προσεύχονται. Και λέει η επικεφαλίδα, έμαθα, λέει, οι άνθρωποι τρώει ότι είναι ανάγκη να προσεύχονται όλοι μαζί, είτε αυτοί είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε ό,τι και να είναι. Να προσεύχονται μαζί για το καλό, λέει, της κοινότητας, του κοινό, το κοινό καλό. Γι' αυτό η εκκλησία είναι τόπος προσευχής. Όλα καλά και άγια.
αλλά επίκεντρο της Εκκλησίας είναι η προσευχή. Και αυτή αποτελεί συστατικών υπαρξιακών η λατρεία στη ζωή της Εκκλησίας. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου, αυτά που είπε ο αγαπητός Σπύρος σαν παπάς και σαν φιλόσοφος, σχετικά ότι η κοινότητα ενώνει. Μη μετράμε την Εκκλησία με τους αριθμούς. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα και οι πολιτικοί και οι άλλοι και οι οικονομολόγοι ασχολούνται με τους αριθμούς. Εμείς δεν ασχολούμαστε και με τους αριθμούς. Και πρέπει να ασχολούμαστε. Αλλά οι αριθμοί είναι σχετικό πράγμα. Η πνευματική διάσταση της Εκκλησίας, της κοινότητας, της αποδημίας είναι πνευματική. Και αυτήν την πνευματική πνοή προσπαθεί το βιβλίο να κάνει. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τους δύο που τους εισηγητάς. Αν δεν ήταν αυτοί οι δύο, δεν θα γίνονταν το βιβλίο. Ο Κώστας και ο Χαρίρας. Ο Καβάδας και ο Κιτρομελίδης. Γιατί πρώτα απ' όλα έχουν νου, δεύτερον έχουν αγάπη πολύ και έχουν και πείσμα πολύ. Χρειάζεται και πείσμα. Ακούς? Το λέω και σε αυτόν που έχει πείσμα. Γι' αυτό ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Για τον κόπο, την προσφορά, αλλά και την έμπνευση να γίνει αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό και συστήνω με όλες τις κοινότητες να κάνουν ένα βιβλίο. Να δίνουν έναν καθρέπτη. Ένα μικρό καθρέπτη αυτού του μυστικού και φανερού και πρακτικού που λέγεται κοινότητα και έχει επικεφαλίσει τον Τριαδικό Θεό. Το Θεό Πατέρα, το Θεό Υιόν και το Θεό το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος πάντα χορηγεί στην Εκκλησία. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Ύμνοδος. Γι' αυτό είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι επί το αυτό με την έμπνευση και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος πρώτα να γιορτάσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους ζωντανούς και τους πεθαμένους. Να ευχαριστήσουμε και τους παρόντες και τους απόντες. Γιατί μια κοινότητα δεν γίνεται μαζί μόνο με εμάς. Μια κοινότητα γίνεται και από αυτούς που δεν ξέρουμε. Και αυτούς που είναι μακριά, είναι στο περιθώριο. Και αυτούς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μας βλέπουν. Ξέρετε εσείς, ο Ξενοφών, ο Σπύρος, ο Καβάδας, ο Κιτρομιλίδης, και μερικές από τις γυναίκες που είναι ακόμα ζωντανές εδώ πέρα ξέρουν πολύ καλά τις δυσκολίες, τις αναποδιές, τις τρικλοποδιές και όλα αυτά τα οποία αποτελούν συστατικό της κοινότητας. Να μην παραξενευόμαστε ούτε να σκανδαλιζόμαστε για τα παρδαλά πράγματα ή τα λυπηρά πράγματα τα οποία παρουσιάζει η κοινωτική ζωή. Δεν είμαστε άγγελοι. Κάνουμε τους άγγελους. Προσπαθούμε να γίνουμε άγγελοι, οι οποίοι να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και στον εαυτό μας και στους άλλους. Με αυτά τα λίγα λόγια, είναι πολλά που θέλω να πω, αλλά να σταματήσω, διότι επεινάσετε και εγώ όλη μέρα είμαι στο πόδι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Συγχαρητήρια διότι εκάμετε μνημόσυνο. Είναι μνημόσυνο. Μνημόσυνο σημαίνει έχεις μνήμη. Αυτά που έγινε, αυτά που υπάρχουν, τον αέρα, το πνεύμα του ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε σε αυτήν την εκκλησία ή σε όλες τις εκκλησίες. Ή στα καλά και ωραία πράγματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος. Όπως είναι τα πράγματα της εκκλησίας, της παιδείας, του ελληνικού σχολείου, της φιλανθρωπίας και της καλοσύνης. Αυτό που λέγεται κοινότητα, η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που τόνισε πολύ ωραία. Παρακαλώ να το έχεις γραμμένο, να μας το δώσεις, να το ξαναπούσεις, να το ξαναπείς. Της κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Κοινωνία σημαίνει να κάτσεις να μιλήσεις, να φας, να μαλώσεις, να συζητήσεις, να γελάσεις και να κλάψεις και να σκεφτείς. Και να σκεφτείς, να θεολογείς και να φιλοσοφείς στη ζωή. Αυτό κάνει η Εκκλησία, ιδιαίτερα στη διασπορά, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους, τους κοσμογονικούς χρόνους που περνούν. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για τις ευχές του, για τις ευλογίες του, για τα καλά του λόγια. Όπως πάντα ξέρει και ομιλεί και χτυπάει ακριβώς εκεί που χτυπάει και η καρδιά της κάθε κοινότητας. Είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει το έργο των κοινοτήτων, είναι εκείνος ο οποίος με τις ευχές του και τις προσευχές του πορευόμεθα στο μέλλον. Και όπως
ετώνησε ο Αρχιεπίσκοπος. Είσαστε πεινασμένοι. Είμαστε, ναι, για να μην βάζω και τον εαυτό μου. Είμαι και εγώ πεινασμένος, αλλά είμαστε λοιπόν όλοι πεινασμένοι. Θα καθίσετε και θα καλούμε ένα-ένα τραπέζι να έρχεται και να σερβίρετε. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε σήμερα απόψε. Ήταν μια πολύ σημαντική βραδιά για την κοινότητά μας. 50 χρόνια γιορτάζουμε σήμερα. Βεβαίως, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια, αλλά δεν είναι αρκετά. Είναι πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι από την ιστορία της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και η σημερινή εκδήλωση καθίσταται ιδιαίτερη, διότι εκδώσαμε ένα βιβλίο
με την ιστορία της κοινότητάς μας για αυτά τα 50 χρόνια. Τη σημασία αυτού του βιβλίου μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα βιβλίο ιστορικό. Αλλά όμως έχει σημασία διότι σκιαγραφώντας τις προσπάθειες που έγιναν αυτά τα 50 χρόνια για να ανδρωθεί και να στεριωθεί η κοινότητα, αυτοί που θέλουν μετά από εμάς θα έχουν κάπου να πατήσουν, να βρουν ένα παράδειγμα. Και όχι ένα παράδειγμα το οποίο θα οφείλεται στον προφορικό λόγο, αλλά στο γραπτό λόγο. Και τα γραπτά, όπως ξέρουμε, μένουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Ο κόσμος μας θύμισε και εσείς με την παρουσία σας και ελπίζω να περάσετε καλά. Ποια είναι λοιπόν η κληρονομιά που θα αφήσουμε στη νέα γενιά, συνοπτικά? Συνοπτικά θα σας πω με δύο λόγια. Η κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε στη νέα γενιά είναι η γλώσσα και η θρησκεία μας, ή μάλλον η θρησκεία μας και η γλώσσα. Αν και δεν μπορώ να βάλω κάτι πρώτο ή κάτι δεύτερο, γιατί και τα δύο συμβαδίζουν. Η θρησκεία με τη γλώσσα, η ορθόδοξη θρησκεία με την ελληνική γλώσσα πάνε μαζί, είναι στοιχεία αλληλένδετα. Αυτή λοιπόν οφείλουμε την κληρονομιά να αφήσουμε στις επόμενες γενναίες, διότι αλίμονο, αν απολέσουμε τη θρησκεία μας και τη γλώσσα μας, θα μετατραπούμε σε μια γκρίζα μάζα, σε ένα κοπάδι ανθρώπων χωρίς ταυτότητα και χωρίς μέλλον. Λιθαράκι, λοιπόν, εδώ και 50 χρόνια χτίσατε την κοινότητα, ήταν πολλοί πρωτεργάτες, πολλοί συντελεστές. Τι έχετε να πείτε λοιπόν για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τι σημαντικά έργα έχουν κάνει? Εγώ ήρθα στην κοινότητα αυτή πριν από 6 χρόνια. Αυτό όμως το οποίο με εντυπωσίασε ήταν ότι βρήκα μια κοινότητα άρτια οργανωμένη, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κέφι και μεράκι για δουλειά, οι οποίοι βάζουν πολλές φορές και το προσωπικό του συμφέρον κάτω από το συμφέρον της κοινότητας. Δηλαδή έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην κοινότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα συμφέρον. Δεν έχουν καμία οικονομική απολαβή. Τουναντίον πολλοί από αυτούς χάνουν. Χάνουν χρήματα διότι τις ώρες που θα εργάζονταν για κάποιο άλλο σκοπό τις αφιερώνουν στην κοινότητά μας. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το πόσο συσπηρωμένη είναι η κοινότητα και το πόσο είναι πρόθυμη να βοηθήσει τον ιερέα της ώστε σε μια κοινή συνεργασία κλήρου και λαού να συνεχίσουμε αυτό που άρχισε να κτίζεται πριν από 90 χρόνια. Ξέρετε κάτι, λιθαράκι, ναι. Ξεκινάμε από τα θεμέλια, από το θεμέλιο λίθο. Όμως η οικοδόμηση, αν θέλετε η ανοικοδόμηση ή η ανέγερση αυτού του οικοδόματος που λέγεται Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα Χέντων δεν σταματάει, αλλά συνεχίζεται. Είναι ένα οικοδόμημα πνευματικό, το οποίο όμως στηρίζεται σε στέρεες βάσεις. Πολύ ωραία. Είμαστε σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο, στο χολ της Εκκλησίας, εδώ του Τιμίου Σταυρού. Πρόσφατα ήταν και ο εορτασμός της Εκκλησίας για τον Σταυρό. Ποιες άλλες εκδηλώσεις θα έχετε εδώ για να προσελκύσουμε τα μέλη της κοινότητας και να τα κάνουμε να εμπλακούν σε πιο δημιουργικές εκδηλώσεις? Έχουμε ποικίλες εκδηλώσεις. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαιτέρως είναι μια εκδήλωση την οποία θεωρώ δικό μου παιδί, δικό μου δημιούργημα. Πριν από 4 χρόνια ξεκίνησα μια σειρά συναυλιών, ετήσιων συναυλιών, κλασικής ή αν θέλετε σοβαρής μουσικής, γιατί ήθελα να γνωρίσω την κοινότητα με αυτή τη μουσική με την οποία μεγάλωσα ουσιαστικά. Είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει πολύ χρόνο και θέλει και μεγάλη επιμονή, διότι δεν είναι μια εύκολη μουσική, αλλά βλέπω πως χρόνο με το χρόνο το ενδιαφέρον για αυτές τις εκδηλώσεις γίνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρήκαμε ως αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια την εξαιρετική και θα έλεγα απρόσμενη εν πολλής μουσικά Κύπρια συνθέτρια Τασούλα Χρήστου, η οποία ζει και εργάζεται και δημιουργεί στο Λονδίνο, η οποία παρουσιάζει τα έργα της σε εμάς, στην κοινότητά μας και μάλιστα στην συναυλία της που θα έχουμε στις 10 Νοεμβρίου θα παρουσιάσει μερικά από τα έργα της, από τις συνθέσεις της που θα παρουσιάσει, θα παρουσιαστούν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Είναι λοιπόν για μας μια πρόκληση αυτού του είδους
οι εκδηλώσεις και ελπίζουμε επίσης με την βοήθεια και το έχει και τη δική σας να διευρύνουμε αυτές τις μουσικές μας προσπάθειες και να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ ποικίλης μουσικής, όχι μόνο σοβαρής, αλλά ποικίλης μουσικής, το οποίο θα παρουσιάζει στην κοινότητά μας αλλά και σε άλλους που θα θελήσουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τις, αν θέλετε, τις μουσικές εκφράσεις ή εκφάνσεις ενός πολυπολιτισμικού Λονδίνου. Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε, να δώσετε μάλλον τις ευχές σας στην κοινότητα με αφορμή τα 50 χρόνια γενεθλίων δημιουργίας και ύπαρξης αυτής της κοινότητας. Εύχομαι στην κοινότητά μου, στην αγαπητή μου κοινότητα του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όχι μόνο να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Να είμαστε πάντα ενωμένοι, φιλότιμοι, εργατικοί και υπομονετικοί. Η πίστη, η διατήρηση της πίστης μας και η διατήρηση των παραδόσεών μας σε αυτό το πολυπολιτισμικό Λονδίνο, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, του Σταυρού και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, παρακαλώ. Είστε καλά. Κυρία Τασούλα Χρήστου, είσαστε μεγάλη συνθέτης, πολύ γνωστή στην κοινότητα εδώ, του Μπάρνετ και του Τιμίου Σταυρού στην Εκκλησία. Σας έχουμε δει που έχετε κάνει συναυλίες πολλές. Θα θέλαμε να δώσετε μια ευχή για τον εορτασμό των 50 χρόνων της κοινότητας. Εύχομαι στην κοινότητα άλλα 50 χρόνια να υπάρξουν και να γιορτάζουμε υγεία και χαρά. Πολύ ωραία. Ετοιμάζετε κάποια άλλη εκδήλωση τώρα? Στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει άλλη μια εκδήλωση, έναν άλλο κονσέρτο εδώ στον Τιμίο Σταυρό. Και θα είναι στις 10 Νοεμβρίου. Θα παρουσιαστούν πολλά διάφορα έργα δικά μου. Τρία τραγούδια, έναν κουαρτέτο εγχόρδων, έναν κουαρτέτο εγχόρδων με double bass, βιολίν και πιάνο, τσέλον και πιάνο. Και θα πάρουν μέρος εκλεκτοί καλλιτέχνες και η γνωστή μας Κατερίνα Μινά, που είναι διεθνούς φήμης. Και όλοι κοιτάζουμε για τη γιορτή αυτή. Είχατε κι άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση πέρσι που είχε βρεθεί το Hellenic TV. Αυτή τη φορά ποιους θα έχετε συνεργάτες? Είναι καινούργιοι συνεργάτες αυτή τη φορά. Είναι παιδιά καταξιωμένα από σχολεία όπως το Royal College of Music και το Guildhall School of Music. Και είναι όλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι. Να τους καλέσουμε βέβαια όλους όσους μας βλέπουν να έρθουν στο κονσέρτο σας, έτσι. 10 Νοεμβρίου πού θα γίνει? Εδώ στον Τίμιο Σταυρών και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην Εκκλησία, η ώρα 7, στις 10 Νοεμβρίου. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας θα θέλαμε για τον εορτασμό, με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων της κοινότητας. Η ευχή είναι να μας κάνει όλους πιο σοφούς η μέρα αυτή και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα και ο Ελληνισμός και η Κύπρος δεν είναι αυτά που ίσως μας πληγώνουν, επειδή ο κόσμος τώρα δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια και δυσκολεύεται πολύ και το καταλαβαίνουμε όλοι και θα θέλαμε αυτό να δούμε να αλλάζει κάποια στιγμή. Δεν είναι η Ελλάδα αυτά που μας πληγώνουν ή δεν είναι μόνο αυτά, τέλος πάντων. Είναι όλη αυτή η παρουσία χιλιάδων ετών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι 50 χρόνια εδώ που βρισκόμαστε τώρα αγωνίζονται για να κρατήσουν τις παραδόσεις του ελληνισμού ζωντανές. Και είναι αυτά που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Η δική μου ευχή είναι η κοινότητα να συνεχίζει να είναι ενεργή, να μην σταματήσει να προσφέρει, να είναι εδώ να εκπροσωπεί επάξια τον ελληνισμό της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η πορεία των 50 χρόνων είναι απλά ένα μικρό μέρος της όλης προσφοράς και της όλης παρουσίας που έχει σε αυτή τη χώρα, η οποία μπορεί να αναλυθεί σε πολιτιστικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο. Και είναι κάτι που μας κάνει όλους περήφανους. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον μέσα από δημοσιεύσεις όπως ο τόμος που είδαμε σήμερα,
υπάρχει πλέον τεκμηριωμένη αυτή η παρουσία, αυτή η εξιστόρηση και μένει ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές Κυπρίων και Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα ακολουθήσουν. Και εύχομαι πραγματικά να μείνουν το ίδιο δραστήριο, το ίδιο παραγωγική, το ίδιο ζωντανή σαν κοινότητα, γιατί είναι αυτό που μας κρατά ενωμένους και είναι αυτό που τονίζει και την εθνική μας ταυτότητα και το πώς ακριβώς ουσιαστικά βλέπουμε τους εαυτούς μας. Όπως είπε και ο φύπτατος πρόξενος της Ελλάδας, η Ελλάδα, η Κύπρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα ορισμένα δυσάρεστα που ακούμε τελευταίως. Είναι μια μακρόχρονη ιστορία, η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και θα μας κάνει όλους ακόμα πιο περήφανους στο μέλλον. Τι περιμένετε λοιπόν να δείτε όταν θα διαβάσετε αυτό το βιβλίο? Τι θα περιμένετε να διαβάσετε, τι θέλετε να περιέχει? Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη. Είναι μια εξιστόρηση της παρουσίας της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιμένουμε να δούμε πλούσιο οπτικό υλικό από αυτή την ιστορία, καθώς και ίσως κάποιες προσωπικές προσεγγίσεις από άτομα τα οποία ήταν ηγέτες αυτής της παρουσίας που έχουν προσφέρει στην κοινότητα. Και επίσης ίσως περιμένουμε να δούμε και κάποιες λύσεις για επίκαιρα θέματα στη βάση το πώς αντιμετωπίστηκαν ίσως προκλήσεις στο παρελθόν, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως έχουν όλες εξάλλου οι κοινότητες, σε μια ξένη χώρα. Η δική μας παροικία δεν είναι εξαίρεση από παροικίες άλλων εθνών, αλλά όπως είπα, τέτοιες δημοσιεύσεις είναι πλέον εργαλείο και για τους τωρινούς, αλλά και για αυτούς που θα επέλθουν μετά. Κύριε Δημέσικα, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Το βιβλίο αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να μας εμπνεύσει. Γιατί μέσα στο βιβλίο θα δούμε απλούς ανθρώπους που τρέξανε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουν κάτι, χωρίς να περιμένουν κάποιο μισθό ή κάποια αναγνώριση, τρέξανε για την κοινότητά τους, για την παράδοσή τους, για την ορθόδοξη πίστη και για τον ελληνισμό. Και πρέπει αυτό να μας κάνει να σκεφτούμε τη σημασία όχι μόνο των γνωστών ηγετών που ξέρουμε και που αναγνωρίζουμε, αλλά των απλών ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε, που τρέχουν όμως εθελοντικά, δίνουν το χρόνο τους, μετά τις δουλειές τους, αφήνουν τις δουλειές τους, αφήνουν τις οικογένειές τους και τρέχουν για να κρατήσουν ζωντανό όλο αυτό το πράγμα που το βρίσκουμε εμείς σήμερα και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα το πάμε παραπέρα σε ακόμη καλύτερη μορφή. Άρα δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται να δώσει την εθελοντική του εργασία, να πάει να τρέξει για το καλό της κοινότητος, όχι μόνο για το προσωπικό του καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε και να είσαστε πάντα κοντά μας και να μας στηρίζετε με την παρουσία εδώ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας στο Hellenic TV δύο μεγάλους συγγραφείς, τον κύριο Κιτρομιλίδη και τον κύριο Καβάδα, και παρουσιάζουμε σήμερα το βιβλίο τους «Ελληνοορθόδοξος Κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ». Είναι σύμφωνα με τον εορτασμό των 50 χρόνων της κοινότητας του Μπάρνετ. Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Θέλω να μου πείτε πόσο καιρό κάνατε έρευνα και συλλέξατε όλο αυτό το πλούσιο υλικό για να φτιάξετε αυτό το βιβλίο. Ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο του 2012 και το τελειώσαμε το Σεπτέμβριο του 2015. Επομένως είναι 2,5-3 χρόνια. Η ιδέα ήταν από κοινού με τον κύριο Χαρίλαο να μπορέσουμε να σώσουμε ορισμένα έγγραφα, αρχείο και λοιπά της κοινότητος. Γιατί τα 50 χρόνια μιας δραστηριότητας σε μια κοινότητα, σε ξένο μέρος, με τόσες περιπέτειες που επέρασε, είναι κάτι που άξιζε να το διατυπώσουμε στο κείμενο, για να παραμείνει και για τους νέους. Ο κύριος Χαρίλαος έκανε μια έρευνα στα πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Εγώ το πήρα από εκεί, ξεκίνησα με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η οργάνωση της κοινότητας είναι τέτοια που έχει ξαπλωθεί. Είχαμε σχολείο, είχαμε τη φιλανθρωπική οργάνωση κυριών και δεσποινίδων, είχαμε και την νεολαία, Γόγια όπως είπα προηγουμένως, και
Εν πάση περιπτώσει υπήρχε αρκετό υλικό και ειλικρινά δουλέψαμε αρκετά επίμονα αλλά και αποφασιστικά, όπως σας είπα, 2,5 με 3 χρόνια. Πολύ ωραία. Εντάξει, ναι, ό,τι είπε ο Κώστας Καβάδας είναι και δικά μου. Οι φωτογραφίες, το υλικό όλο αυτό, πώς το βρήκατε? Ήταν δική σας συλλογή ή σας βοήθησαν κάποιοι συνεργάτες? Ήταν και αναμνήσεις από τη ζωή μας, γιατί και ο κύριος Κετρομιλίδης και εγώ περάσαμε 20-25 χρόνια σε αυτή την κοινότητα. Αλλά έκαναμε μια κοινή επιστολή, εγγράψαμε, στα παλαιότερα μέλη, ζητώντας να μας προμηθεύσουν με οτιδήποτε αρχιακό υλικό είχαν και με φωτογραφίες ή άλλα documents. Βρήκαμε όχι όμως την επιθυμητή ανταπόκριση, διότι ελάχιστοι ήταν, ας πούμε, ανοιχτοχέριδες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καταφέρατε όμως και το συλλέξατε και κάνατε αυτό. Θέλω να μου πείτε τι ελπίζετε να δώσετε στη νεολαία μέσα από αυτό το βιβλίο. Η νεολαία τι περιμένει από αυτό το βιβλίο? Ναι, ναι, και η νεολαία. Ο Κώστας μου θα σου πει περισσότερα, διότι ήταν πιο πολύ ανακατεμένος σε αυτά. Λοιπόν, για την νεολαία, Κώστα. Είμαι λιγάκι απεσιόδοξος για την νεολαία, διότι τα νέα μέσα τεχνολογίας, διασκεδάσεως, αλλά και μέσα της εκπαίδευσης, δεν έχουν πλέον παρακολουθήσει τον παλιό τρόπο που εμάθαμε εμείς. Ο κύριος Χαρίλαος είναι 100 χρονών, εγώ τρέχω να τον προλάβω, είμαι στα 80, μου χρωστά 20 χρόνια, του λέω να περιμένει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η απόσταση που μας χωρίζει τώρα που μιλάμε με την νεολαία, η οποία πρέπει να την υπολογίζουμε γύρω στα από 30 μέχρι 40, ίσως 50 αν είναι νεολαίοι, η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψεώς τους διαφέρει από τη δική μας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Περνάμε το μήνυμα, τους μιλάμε ως Άκης, υπάρχει συγκέντρωση κτλ. Προσπαθούμε να τους πούμε ότι και τούτο ποιήσε και εκείνο μία φιένε και τα παλιά τα δικά μας. Εμείς είμαστε η γενιά η οποία έχει, λέει, ένα gap μεταξύ ημών με ήττα και ημών, όπως τους λέμε, εκείνων. Δεν είναι σωστό αυτό. Μπορείς να τα συμβάσεις και τα δύο. Αλλά υπάρχει μια μαγιά εδώ για τούτη την περιοχή, για τούτη την κοινότητα, που ενεργούν μόνοι τους. Δεν είναι το παλιό νόημα της Γόγια, Greek Orthodox Youth Association. Είναι, επικοινωνούν πολύ με τα emails και με τα iPads και τα λοιπά, ναι, με την τεχνολογία που σας είπα. Όλο το υπόλοιπο είναι ότι αρπάξουν, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Γι' αυτό λέγω ότι δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Υπάρχει κάποια ελαφρά κίνηση, μπορεί να είναι 10-12 παιδιά, εν σχέση με τα 80-70-100 παιδιά που είχαμε πριν από 25 χρόνια. Βέβαια οι καιροί αλλάξανε, το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε και ελπίζουμε. Πώς ήταν η δική σας γενιά τότε, περάσατε δύσκολα χρόνια εδώ στην Αγγλία? Περάσατε δύσκολα χρόνια εσείς? Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που δεν πέρασα δύσκολα χρόνια, τον αντίον, μάλλον ευχάριστα χρόνια, διότι έτυχε να, ως υπάλληλος της κυβερνήσεως τότε, τοποθετήθηκα εδώ δια τους Κυπραίους, στο Γραφείο Ευημερίας των Κυπραίων, εδώ στο Λονδίνο υπεύθυνος, και λόγω της θέσεως μου και της αποστολής μου είχα και διπλωματική κάρτα και μπορούσα να επισκεφτώ και το παλάτι και είχα επισκέψει 2-3 φορές στο παλάτι, ναι, ως αντιπρόσωπος βέβαια της κυπριακής κυβέρνησης, και γενικά
Είχα μια πολύ ευχάριστη σταδιοδρομία. Προσπάθησα όσο μπορούσα όταν ήμουν υπεύθυνος εδώ στο Λονδίνο για τους Κυπραίους. Ό,τι μπορούσα να κάνω, ό,τι να προσφέρω, το έκανα. Και μάλιστα όταν αφιπηρέτησα, είχα κάνει και μία οργάνωση, το Κέντρο Διαφώτισης Γονέων με τον φίλο μου τον Μιχαλάκη τον Χριστοδουλίδη, αλλά και με το Academy Social Club, του οποίου πρόεδρος ήμουν για χρόνια πολλά, εγώ, για 35 χρόνια. Προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να προσφέρει και είχε την ικανότητα να το κάνει, νομίζω το έκανα. Μαζί με τους συνεργάτες μου, όχι μόνος. Είχα μια ωραία επιτροπή, η οποία συνεργάζεται απόλυτα, άντρες και γυναίκες, και για 35 χρόνια πρόεδρος του Academy πρόσφερα, όχι μόνο εγώ, αλλά η επιτροπή ολόκληρη, ό,τι μπορούσαμε για την παροικία μας. Και αυτό με ικανοποιεί τώρα στα πολύ βαθιά γεράματα μου. Μου δίνει κάποια ικανοποίηση ότι στο γρήγορο, αργά ή πρόσκαιρο πέρασμα από τη ζωή τούτη, κάτι αφήνεις πίσω σου. Αλλά κάτι το ευχάριστο, το δημιουργικό, που να σου πω, όχι διότι δεν το κάνεις για να σου πω μπράβο, μπράβο. Το κάνεις ότι έρχεται αυθόρμητο μέσα από την ψυχή σου, από το μυαλό σου. Αυτό νομίζω προσπάθησα όσο μπορούσα και είχα καλούς συνεργάτες, το επαναλαμβάνω. Ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όμως έχει καλούς συνεργάτες, καταφέρνει αρκετά. Και εγώ είχα το ευτύχημα, ίσως, ναι, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στους συναδέρφους. Θα έχουμε μια πολύ ευχάριστη επιτροπή και δημιουργική σε όλες τις απόψεις. Φεύγοντας τώρα στα γεράματά μου, είμαι 100 χρονών και σχεδόν ενός μηνός, βλέποντας πίσω τι ήμουν, ποιος ήμουν, τι έκανα, τι έπραξα, και ομολογώ ότι νιώθω μια ικανοποίηση ότι ό,τι μπορούσα να προσφέρω, όταν μπορούσα, το έκανα. Και αυτό με ικανοποιεί και μου δίνει μια ευχαρίστηση τώρα που φεύγω, ότι κάτι άφησα πίσω μου που δεν θα λένε, θα λένε ο Θεός μακαρίσει το, όπως λέμε στην Κύπρο μας και εδώ. Και αυτές τις εμπειρίες σας τις βάλατε σε αυτό το βιβλίο εδώ. Το βιβλίο αυτό είναι ένα κατόρθωμα, τι να σου πω, εξαιρετικό, αλλά πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Κώστας Καβάδας. Εγώ ήμουν απλώς ο βοηθός. Δούλεψα νύχτες ολόκληρες για να βρω λεπτομέρειες του βιβλίου και τα λοιπά, οι οποίες υπάρχουν μέσα, ναι. Αλλά ο νους, το κάθετι, είναι ο κύριος Κώστας Καβάδας. Ο Χαρίλαος Κιτρομιδίδης ήταν απλώς βοηθός. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καβάδα, τι έχετε να ευχηθείτε στην κοινότητα, σε όλα τα μέλη της και στην νεολαία ειδικά, για τα χρόνια που έρχονται? Να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. Να διατηρήσουν παράλληλα με την αγγλική γλώσσα και τα ελληνικά τους όσα μπορούν. Να πιστεύουν σε αυτά που πιστεύουμε οι γονείς τους και οι παππούδες και να προχωρήσουν με θάρρος και ζωντάνια στη ζωή τους. Εσείς με την εμπειρία 100 χρόνων, τι έχετε να ευχηθείτε στους νέους ανθρώπους? Να είναι προσεκτικοί στη ζωή τους, να μην κάνουν μπελάρες. Και το παν μέτρων άριστον, να μην το ξεχνούν. Ουδέν άγαν. Ουδέν άγαν, έλεγαν οι παλαιοί. Και το παν μέτρων άριστον, να δέχουν πάντοτε υπόψη του. Όλα
όλα με μέτρο. Αυτό νομίζω έκανα στη ζωή μου και όταν πήγα και παράκουσα, τιμωρήθηκα. Και το λέγω απλά ότι στα 95 μου χρόνια, στα 94, στα 95, πήγα και σκόνωσα το κορμί μου μέσα στον κήπο για 3 μερόνυχτα. Γιατί την τέταρτη ημέρα ήμουν ξαπλωμένος, πεταξούμενος πια. Δεν μπορούσα να κινηθώ, δεν μπορούσα να κάνω και έκτοτε η ζωή μου δεν ήταν τόσο σπουδαία. Αλλά δόξα σε Θεός, μπορώ και κινούμαι, κάνω μικρούς περιπάτους. Γι' αυτό με ευχαριστεί, ναι, με ευχαριστεί, ναι. Όμως, μια υπερβολή, μια υπέρβαση στη ζωή μου στήχησε αρκετά. Διότι η υγεία που είχα δεν ήταν για τα 100, τι είναι 100 όταν είσαι καιρός. Όπως πήγαινα, πήγαινα πολύ περισσότερα, ο πάπα. 100, δεν ήταν τίποτε. Αλλά ξεχνούμε το παν μέτρον άριστον, το ξέχασα. Και σημείωσε ότι είχα ένα σωματείο που το λέγαμε να κάτε και στις ομιλίες που κάναμε πάντοτε πρέπει να τονίσω «Πον μέτρον άριστον, ουδέν όγον». Και αυτός που τα έλεγε αναπαρήκωσε και τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκα ότι η υπερέμβαση αυτή μου έσπασε την σπονδυλική μου στήλη. Σχεδόν πάχριστευσε. Να κλείσουμε με το μήνυμα «Παν μέτρον άριστον», λοιπόν. Αυτό να μην το ξεχνάμε και να διαβάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχετε κάνει για να μάθουμε με τις εμπειρίες σας, τις γνώσεις σας, να τις περάσουμε λοιπόν στους νέους ανθρώπους και να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα, όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάντοτε με υγεία να συνεχίσετε το έργο σας με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Η δική σας ευχή λοιπόν. Τι έχετε να ευχηθείτε με αφορμή τα 50 χρόνια της κοινότητας? Well, I think it's a great achievement for our church to survive 50 years and in fact get better and better. I think it's wonderful. We have a great committee, we've got great history and heritage, and all I can say to you is, here's to the next 50. What do you have to say for young people here of the community? Well, you know, that's the most important point of all, isn't it? How to bring our young people into the community. And I think the church really has to move with the times and introduce more and more of the English language in our community and in our services. And that is something, obviously, with the older generation, that's a bit of a problem, because if we introduce English too quickly, they don't understand. So we're contemplating doing separate services for the young generation in English, maybe adding a bit more English. You know, at the end of the day, Jesus said to the disciples, go and speak and preach the word in all languages. So although we treasure Greek and we want to maintain Greek, and Greek is our national language and we always want to treasure it, the means of communication in a foreign country is, in this country, English. So I think we mustn't lose the young generation by being too anti-changing the language in our church. Because the Word of God is the Word of God in every language. Very good. That's a good suggestion. Thank you very much for being here and hope we see you soon. Thank you. Thank you very much. Bye.